Διαδάγκα. Σήμερα πραγματικά γίνανε μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Μιλάμε για ένα ορμητικό ποτάμι εδώ στην Αθήνα, που δήλωσε ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι με το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν τη δικιά τους πατρίδα στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, διαμορφώνοντας εκείνες τις προϋποθέσεις για να απελευθερωθούν από την Ισραηλινή κατοχή και για την εθνική και κοινωνική τους απελευθέρωση. Αυτό δήλωσαν. Δήλωσαν επίσης ότι καταδικάζουν με το πιο αποτρόπαιο τρόπο, με το πιο κραυγαλαίο τρόπο, την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μακελιό. Γιατί αυτή τη στιγμή, κυρία Πετούνη, αυτή τη στιγμή... Ναι, Πετούνη. Ένα ρο. Το νη θα το αντικαταστήσετε με ένα ρο. Σας ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει. Γιατί αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι γίνεται μία σφαγή με βάση την πρωτοφανή αυτή τη στιγμή επίθεση του Ισραηλινού κράτους που κυριολεκτικά σφαγιάζει έναν ολόκληρο Παλαιστινιακό λαό. Και η χώρα μας όχι μόνο με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν κάνει όμως ακριβώς το ίδιο και η Χαμάς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα νούμερα που τα δείξατε και εσείς στο ρεπορτάζ σας ότι μιλάμε για πάνω από 8.000 αμάχους, νεκρούς και το 40% είναι παιδιά. Όταν σήμερα μιλάμε ότι οι μανάδες γράφουν στα κορμιά των παιδιών τους, στα ονόματά τους, γιατί λένε δεν είναι αριθμοί, είναι ονόματα, είναι όνειρα, τα οποία αυτή τη στιγμή βομβαρδίζονται, είναι η ελπίδα για το αύριο. Αναμφίβολα, αυτή κυρία Δάγκα, είναι συγκλονιστικό. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της Ισραηλινής κατοχής, ο οποίος το βιώνει πάνω από 7 δεκαετίες. Με τη συνενοχή και των Αμερικάνων Αμερικών. Οι ακραίες πλευρές και από τις δύο μεριές λειτουργούν πολλές φορές ως συγκοινωνούντα δοχεία, που εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο και η μία πλευρά τροφοδοτεί την άλλη. Εμείς αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της Χαμάς υπάρχει μία ανελέητη επίθεση για να αφανιστεί ένας ολόκληρος λαός. Για να μην μπορέσει να διεκδικήσει το δικό του σε δικαίωμα φεστιβάλ. Να τη στέκεται. Γιατί τελικά... Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το Ισραήλ, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, το Ισραήλ μαζί με τους Αμερικανονατοϊκούς συμμάχους τους και με τη στήριξη βέβαια της ελληνικής κυβέρνησης που θα πω και παρακάτω, αυτή τη στιγμή τρομοκρατία θεωρούν μήπως την αντίσταση Χαμάς... του Παλαιστινιακού λαού. Καταλαβαίνω και δεν γίνεται από τη μία πλευρά. Είναι σαφής η άποψή σας να... και την αναπτύσσετε και πολύ συγκροτημένα. Όμως, να μην συζητάμε για τα εγκλήματα του Ισραηλινού κράτους όλα αυτά τα χρόνια. Σε ένα φεστιβάλ ειρήνης διευκόλυνε τις ακραίες δυνάμεις του Ισραήλ. Επειδή ακριβώς έχουν βγει πάρα πολλά στη δημοσιότητα, και αποδεικνύεται με όλα αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες ότι το πρώτο θύμα σε συνθήκες πολέμου είναι η αλήθεια και υπάρχει και όλη αυτή η προπαγάνδα. Το βασικό σας επαναλαμβάνω. Είδαμε εικόνες, δεν είναι προπαγάνδα. Το βασικό σας επαναλαμβάνω. Όπως και άλλα είδαμε, αλλά για να ολοκληρώνω, αυτή τη στιγμή αυτό που κρίνεται σήμερα είναι να σταματήσει αυτό το μακελιό. Λοιπόν, και η ελληνική κυβέρνηση όχι απλώς εμπλέκεται δίνοντας τη σούδα, την ελευσίνα, δίνοντας άλλες υποδομές στη χώρα μας για να διευκολύνει τους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς. Όχι μόνο με ευθύνη και των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε να έχει οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που τη συνεχίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμα και αυτά τα όποια ψηφίσματα του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός, ούτε αυτά επί της ουσίας δεν τα στηρίζει. Λοιπόν, και είναι ενάντια στο λαϊκό αίσθημα και τις επόμενες μέρες συνεχίζονται αυτές οι πολύμορφες πρωτοβουλίες εργατικών σωματείων λοιπόν, άλλων μαζικών φορέων για να πάμε εκδηλώσουν να δούμε την αλληλεγγύη τους. Εντάξει, κύριε Δάγκα. Πάμε να δούμε τώρα... Πετούρη, πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σταθερή προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα. Ήταν ξεκάθαρη θέση του και απέναντι στο Παλαιστινιακό
οικογενειακό ζήτημα και σε άλλα θέματα που απασχολούν την όταν περιοχή. Όταν ήσασταν κυβέρνηση του 2015, δεν υλοποίησατε την νομοφωνή απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Εσείς ξεκινήσατε τις πρώτες επαφές για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς με τον Ισραήλ, που παραγωγείωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.